πολλές οι εναλλακτικές προτάσεις, πολλές και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέσσερα επί τέσσερα στις αχανείς διαδρομές της Αρκαδικής Ενδοχώρας. Στο δρόμο θα διασχίσετε ποτάμια, θα ανακατέψετε τη λάσπη, θα χαθείτε μέσα σε απέραντα και ανεξερεύνητα φαράγγια, θα ξαναδιασχίσετε ποτάμια, θα οργώσετε καταγεγραμμένα αλλά και μη καταγεγραμμένα οδικά δίκτυα και θα βρεθείτε στην αγκαλιά της Αρκαδικής φύσης. Η τεχνητή λίμνη Λάδωνα, ένα ακόμη ανθρώπινο επίτευγμα, περιμένει τους λάτρες του καγιάκ, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται να μοιηθούν στην απλότητα του αθλήματος. Πιάστε το κουπί και αφηθείτε στη μαγεία της λίμνης. Αδρεναλίνη, ράφτινγκ. Δύο λέξεις συνώνυμες και δύο λέξεις που θα βρείτε σε όλους τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που έχουν γραφτεί για την Αρκαδία. Ο Λούσιος, ο Αλφιός και ο Λάδωνας, τρεις υδάτινες διαδρομές, τρία ποτάμια με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας το καθένα, φέρνουν τον επισκέπτη ένα βήμα πιο κοντά στην αρκαδική πραγματικότητα. Η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη και η χαρά της ζωής, παγιδευμένα συναισθήματα σε μια βάρκα που έχει βαλθεί να ανακαλύψει κάθε σπιθαμή τούτης της γης. Δεν υπάρχει κατάλληλος τρόπος για να σταματήσει κάποιος να επαινεί τον ομό Αρκαδίας. Άλλωστε κάθε τόπος χαράζει μέσα στην ψυχή του καθενός και μία διαφορετική πορεία. Εκείνο πάντως που αποκομίζουν όσοι ζήσουν τούτο τον τόπο συνοψίζεται σε μία απλή φράση. Αν η Ελλάδα είναι ένας τόπος στον οποίο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι πέντε βασικές ανθρώπινες αισθήσεις αφή, όσφρηση, ακοή, όραση, γεύση, τότε η Αρκαδία είναι σίγουρα μικρογραφία της πανέμορφης αυτής χώρας.